Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταρχήν πολύ γρήγορες ευχαριστίες στην Αυτεμπορική για τη μεγάλη τιμή που μας έκανε να μας καλέσει εδώ σήμερα και να μας δώσει τη δυνατότητα να πούμε δύο λόγια για την ελληνική ναυτιλία. Ο χρόνος όμως που μας διατίθεται είναι ελάχιστος, γι' αυτό θα είναι μια πολύ γρήγορη ομιλία με τηλεγραφικό στυλ, διότι βλέπω ότι η οθόνη ήδη άρχισε να γράφει. Και έτσι θα με συγχωρέσετε αν θα αναφέρομαι με πολύ μεγάλη σβελτάδα στα σημεία που θέλω να θίξω. Και επειδή, ως συνήθως, εδώ στην Ελλάδα είμαστε πάρα πολύ καλά προετοιμασμένοι και προγραμματισμένοι, ο κάθε ομιλητής από εμάς δεν γνώριζε τι θα πει ο επόμενος. Κυρίες και κύριοι, τρία είναι τα σημεία στα οποία θέλω να πω, για τα οποία θέλω να πω δύο λόγια. Το ένα είναι η συνεισφορά της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία. Το δεύτερο είναι η κοινωνική συνεισφορά της εμπορικής ναυτιλίας και το τρίτο, να πω πάλι δύο φράσεις για τις επενδύσεις στη στεριά. Για την συνεισφορά της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας στην εθνική μας οικονομία, τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα σημαντικό σώμα ερευνών και μελετών. Να αναφέρω απλώς την μελέτη του 2012 του ΙΟΒΕ, την οποία, να σημειώσω, χρηματοδότησε η συνάδελφος κυρία Αγγελική Φράγκου. Αυτή τη μελέτη μπορείτε εύκολα να την κατεβάσετε και από τον ιστότοπο του ΙΟΒΕ. Να θυμίσω επίσης την μελέτη της Boston Consulting Group που βγήκε το 2013. Οι δύο αυτές μελέτες κατά βάση έχουν δημιουργηθεί και έχουν στηθεί με τον ίδιο τρόπο και βασισμένες στο ίδιο πρότυπο, αυτό των εισρωών και εκροών, και κατά συνέπεια δεν είναι παράξενο που καταλήγουν λίγος πολύ στα ίδια συμπεράσματα. Ηρίστο εν παρόδο, μια αντίστοιχη μελέτη, στηριγμένη στην ίδια μεθοδολογία, έχει γίνει για την Ευρωπαϊκή Ναυτιλία από την Oxford Enterprises και δημοσιεύτηκε πέρσι. Και εκεί κανείς βλέπει ότι καταλήγει η μελέτη αυτή στα ίδια περίπου συμπεράσματα, απλά μόνο με διαφορετικά μεγέθη. Τώρα, για την συνεισφορά της ναυτιλίας μας στην εθνική μας οικονομία. Πώς πρέπει να την φανταστούμε? Καταρχήν, να την φανταστούμε σε πέντε τομείς. Ο πρώτος τομέας είναι ο τομέας στην δημιουργία του πλούτου, στη δημιουργία του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Ο δεύτερος είναι στην βελτίωση του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών, δηλαδή στο συνάλλαγμα. Ο τρίτος είναι στην απασχόληση. Ο τέταρτος είναι στο κοινωνικό έργο και ο πέμπτος στις επενδύσεις στη στεριά. Παίρνοντας έναν-έναν από τα σημεία αυτά και ξεκινώντας από την συνεισφορά στην δημιουργία πλούτου, δηλαδή στην αύξηση στο ΑΕΠ, οι δύο μελέτες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι με στοιχεία του 2010, γιατί αυτά τα στοιχεία είχαν και πάνω σε αυτά δούλεψαν, η συνεισφορά τότε ήταν περίπου στο 6,5% του ΑΕΠ. Εν τω μεταξύ, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν έχει πέσει, όπως γνωρίζετε, τα τελευταία 4 χρόνια, και έτσι σήμερα η συνεισφορά αυτή μπορεί να είναι περίπου γύρω στο 8%, με δυνατότητες βέβαια να αυξηθεί περισσότερο, όπως προανέφερε και ο Υπουργός μας όταν μας μίλησε στην μεγάλη του ομιλία για την οικονομία. Την συνεισφορά αυτή στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν μπορεί να τη φανταστεί κανείς σχηματικά σαν ένα σύστημα από τρεις ομόκεντρους κύκλους. Ο πρώτος είναι η απευθείας συνεισφορά. Ο δεύτερος είναι η συνεισφορά του παραναυτιλιακού κλάδου, αυτού που στα ελληνικά ονομάζουμε κλάστερ, που αποτελείται από τις παραναυτιλιακές δραστηριότητες, μεσίτες, ναυτιλιακές τράπεζες, διακανονιστές αβαριών, νιογνώμονες κλπ. Και ο τρίτος κύκλος καλύπτει την επαγωγική συνεισφορά, η οποία είναι αυτή η οποία προέρχεται από τις δραστηριότητες των δύο άλλων. Σε πάρα πολύ χοντρά νούμερα, στην πρώτη να σημειώσω ότι με τα στοιχεία αυτά που σας προανέφερα, η συνολική συνεισφορά ήταν τότε γύρω στα 13,5 δισεκατομμύρια. Από αυτά τα περίπου 7,5 καλύπτονται από τον πρώτο κύκλο. Ο πρώτος κύκλος κυρίως αφορά μισθοδοσίες ναυτικών προσωπικού και στελεχών ναυτιλιακών εταιριών. Λίγες περιορισμένες αγορές πετρελαίων και ορυκτελαίων στην Ελλάδα και ορισμένες πάλι λίγες επισκευές. Ο δεύτερος κύκλος είναι σαφές τι αφορά την δραστηριότητα των παραναυτιλιακών εταιριών, αυτές που προανέφερα,
και αυτές μαζί με τον τρίτο κύκλο, τον νηπιαγωγικό, μοιράζονται την συνεισφορά των υπολείπων περίπου 6 δισεκατομμυρίων. Πηγαίνοντας στο δεύτερο σημείο που είναι το συνάλλαγμα, αυτό συνήθως τα παλιά χρόνια πριν γίνουν αυτές οι εμπεριστατωμένες μελέτες, οι οποίες να σημειώσω παρενθετικά ότι έχουν συμπληρωθεί και από άλλες περιοδικές μελέτες τραπεζών, οι οποίες δυστυχώς όμως πολλές φορές είναι προχειρογραμμένες και στο πόδι, θα μπορούσα να πω, και έτσι μάλλον μπερδεύουν την κατάσταση αντί να την ξεκαθαρίζουν. Εν πάση περιπτώσει, για το θέμα του συναλλάγματος, το οποίο επί πολύ μακρά περίοδο ήταν αυτό που ο μέσος Έλληνας καταλάβαινε ότι πρόσφερε η ναυτιλία μας στην Ελλάδα, εκεί έχουμε μία συνεισφορά στο ισοζύγιο μεταξύ 13 και 18 δισεκατομμυρίων τον χρόνο, ανάλογα με την κατάσταση της ναυλαγοράς, ανάλογα με την περίοδο. Προφανώς τώρα βρισκόμαστε σε μία κακή περίοδο και έτσι τα χρήματα που εισέρχονται είναι λιγότερα. Αλλά θα μου επιτρέψετε για το συνάλλαγμα να κάνω δύο σημαντικές παρατηρήσεις όταν συγκρίνουμε το συνάλλαγμα αυτό με το συνάλλαγμα που εισέρχεται στην Ελλάδα από τις εξαγωγές ή από τον τουρισμό. Και θέλω να καταδείξω ότι η ποιότητα του συναλλάγματος αυτού είναι πολύ καλύτερη από το συνάλλαγμα που εισέρχεται για τον τουρισμό και την ναυτιλία. Για να προσποριστούμε το συνάλλαγμα του τουρισμού, η Ελλάδα πρώτα απ' όλα πρέπει να χτίσει και να προετοιμάσει υποδομές, λιμάνια, δρόμους, αεροδρόμια και ένα σωρό άλλα πράγματα, πράγμα το οποίο δεν ισχύει για την ναυτιλία. Και δεύτερον, το τουριστικό συνάλλαγμα εξάγεται συνήθως όλο πάλι έξω από την Ελλάδα, για να φέρουμε τρόφιμα, βούτυρα, μαρμελάδες, φαγητά για να ταΐσουμε τους τουρίστες. Το ίδιο συμβαίνει και για τις εξαγωγές από την ελληνική παραγωγή. Η Ελλάδα, μη έχοντας κανένα φυσικό πόρο και καμία παραγωγή οποιοδήποτε μηχανήματος, είναι υποχρεωμένη όλα αυτά να τα εισάγει από το εξωτερικό. Τελευταία παρατήρηση για το συνάλλαγμα. Κατηγορούμαστε πάρα πολλές φορές ότι έρχεται πολύ συνάλλαγμα μεν, αλλά ξαναφεύγει πολύ συνάλλαγμα δε, το οποίο υπονοείται ότι πάει στην Ελβετία και στις τσέπες των εφοπλιστών. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω εδώ ότι το μέγιστο ποσοστό του συναλλάγματος που επανεξάγεται χρησιμοποιείται για να μπορεί να διατηρεί ο ελληνικός στόλος την πρώτη του θέση παγκοσμίως και μάλιστα τα τελευταία χρόνια με επιταχυνόμενο ρυθμό, εισαγάγοντας πλοία πάρα πολύ υψηλής τεχνολογίας και πάρα πολύ νέας ηλικίας. Κατά συνέπεια, εκεί επενδύονται αυτά τα χρήματα και να θυμίσω ότι το 2013 μόνο επενδύθηκαν πάνω από 13,5 δισεκατομμύρια δολάρια τη στιγμή που τον χρόνο εκείνο οι Έλληνες εφοπλιστές είχαν active παραγγελίες, ενεργές παραγγελίες περίπου 275 πλοίων. Εκεί πηγαίνουν τα χρήματα και είναι απαραίτητο να πηγαίνουν εκεί για να μπορέσει να διατηρηθεί αυτή η παγκόσμια πρωτιά του ελληνικού στόλου. Και καλό είναι αυτό να γίνει αντιληπτό και έξω από την αίθουσα, στην αίθουσα εδώ πέρα είναι αντιληπτό, αλλά να γίνει ευρύτερα γνωστό και στους πολιτικούς μας και στους υπολείπους Έλληνες, διότι σκοτωνόμαστε να τρέξουμε να κάνουμε εγκαίνια και να κόψουμε καμιά κορδέλα όταν γίνεται καμία επένδυση του ενός εκατομμυρίου κάπου στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά παραβλέπουμε αυτού του είδους τις γιγάντιες επενδύσεις. Τρίτον, να μιλήσω για την απασχόληση. Προανέφερε ο Λεωνίδας, πάλι εκεί η συμμετοχή των τριών κλάδων που είπαμε, άμεσου, έμεσου και επαγωγικού. Περίπου 90.000 Έλληνες απασχολούνται σήμερα στην ναυτιλία και κατά συνέπεια αυτή καλύπτει περίπου 250.000 Έλληνες που ζουν από τη δραστηριότητα αυτή. Να πω τώρα δύο λόγια για την κοινωνική προσφορά, πράγμα το οποίο συνήθως αποφεύγουμε να κάνουμε και δεν όλοι οι συνάδελφοι δεν τους είναι ένα αγαπητό θέμα έτσι να πολύ συζητείτε και να αναφέρετε. Αλλά βέβαια, καλό είναι να σκεφτούμε όλοι και να θυμηθούμε τι προσφέρουν και τι έχουν προσφέρει ιδρύματα όπως το Ίδρυμα Νιάρχου, το Ίδρυμα Ωνάση, το Ίδρυμα Ευγενίδη και πολλά άλλα ιδρύματα. Να σκεφτούμε ότι δεν υπάρχει νοσοκομείο στο οποίο να μπεις μέσα και να μην δεις μια πτέρυγα η οποία να έχει χρηματοδοτηθεί από κάποια ναυτιλιακή οικογένεια. Να θυμίσουμε τα περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ που έχουν διανεμηθεί σε κοινωνικούς σκοπούς στην ελληνική κοινωνία τα τελευταία λίγα χρόνια
Και θα ήθελα να πω μία κουβέντα μόνο για μία συλλογική προσπάθεια η οποία εξελίσσεται τα τελευταία 2,5 χρόνια από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, ένα κοινωνικό πρόγραμμα, όπως το λέμε, κοινωνικής αλληλεγγύης, όπου ένα πολύ σεβαστό ποσό της τάξης των 40 περίπου εκατομμυρίων δολαρίων χρησιμοποιείται αυτά τα 2,5-3 χρόνια τώρα για να βοηθήσει συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Τέλος, για τις επενδύσεις στη στεριά, αυτό κι αν είναι αδύνατο να το περιγράψει κανείς σε λίγο χρόνο, δεν υπάρχει καμία δραστηριότητα στην οποία να μην έχουν επενδύσει Έλληνες εφοπλιστές και ναυτιλιακές οικογένειες. Αρκεί να θυμίσω ότι από τις πρώτες φορές που ήρθαν χρήματα στην Ελλάδα από ναυτιλιακούς παράγοντες εκτός Ελλάδος, Έλληνες, ήταν στα μέσα του 19ου αιώνα για να επενδυθούν σε εταιρείες παραγωγής και εμπορίας σταφίδας, γύρω στο 1850. Από τότε δεν υπάρχει, όπως είπα, καμία σημαντική επένδυση εδώ στην Ελλάδα, δεν μπορώ εγώ τουλάχιστον να θυμηθώ πολλές, όπου να μην έχουν συμμεθέξει ναυτιλιακά κεφάλαια, και εξακολουθεί αυτού του είδους η επένδυση να είναι ένα ιεραχοκοκαλιά των μεγάλων ελληνικών επενδύσεων στη στεριά. Τέλος, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να αναφερθώ με μία φράση μόνο στην σημασία της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας για την πατρίδα μας γενικότερα, για τα εθνικά μας συμφέροντα. Και θα το κάνω αυτό αναφέροντας μία φράση η οποία λέει ότι μιλάει για ένα κράτος και λέει είναι αδύνατο να γίνουμε μία ισχυρή και δυνατή περιφερειακή δύναμη αν δεν έχουμε έναν μεγάλο και ισχυρό εμπορικό στόλο. Αυτή η φράση, κυρίες και κύριοι, προέρχεται από το αμυντικό δόγμα της Τουρκίας που διατυπώθηκε το 2005 και καλό είναι να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Τέλος, και τελειώνω, είπαμε τους παράγοντες που συμβάλλουν, με τους οποίους συμβάλλει η ελληνική εμπορική ναυτιλία στην εθνική μας οικονομία, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ και σε μια τελευταία συμβολή της ναυτιλίας και του εφοπλισμού στην πατρίδα μας, η οποία είναι άειλη, αλλά ίσως είναι η σημαντικότερη από όλες. Είναι αυτή με την οποία οι 90.000 ανθρώπων που ασχολούνται με την ναυτιλία, οι Έλληνες ναυτεργάτες, τα στελέχη των ναυτιλιακών μας εταιριών και οι Έλληνες πλειοκτήτες, μπορούμε να δείξουμε στα υπόλοιπα 10 εκατομμύρια Έλληνες ότι δεν υπάρχει τίποτα το μαγικό και δεν υπάρχει τίποτα το εξωπραγματικό ή το εξωγήινο στο να είσαι πρώτος στον κόσμο. Αυτό είναι δύσκολο να το καταλάβουν τα 10 εκατομμύρια συμπατριωτών μας, γιατί απλούστατα δεν το έχουν ζήσει ποτέ. Οι 90.000 όμως εμείς το έχουμε ζήσει και ξέρουμε τι χρειάζεται, και αν μπορούσαμε αυτό να το μεταδώσουμε σε όλους τους Έλληνες, δηλαδή ότι δεν χρειάζεται τίποτα το περίωρο, αλλά σκληρή δουλειά, πειθαρχία, επιμονή, υπομονή, η απόκτηση τεχνογνωσίας, τότε θα είχαμε προσφέρει ίσως τη μεγαλύτερη από όλες τις υπηρεσίες τις οποίες μπορεί να προσφέρει η ναυτιλία μας στην Ελλάδα. Και επειδή η τηλεόραση από ώρα χτυπάει το time is up, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας.